Ξέρετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα και χρειάζονται επισκευή πολλά από τα πεζοδρόμια για να κινούνται οι πολίτες με ασφάλεια. Και αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Η εργασία στην πλατεία, την ανακαίνιση της πλατείας κτλ. Καθυστερούν και θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και πολύ πιο γρήγορα η πρόοδος των εργασιών. Εγώ έχω πολλές φορές τονίσει και το κάνω αυτό επικοδομητικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και Οικονομικές Επιτροπές ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, διαφώνησα πρόσφατα για τη σύνθεση των επιτροπών που γίνονται οι διαγωνισμοί, που βγάζουν τις προδιαγραφές για τους διαγωνισμούς, οι επιτροπές παραλαβών των εργασιών ή των προμηθειών του Δήμου, που είπα ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με προσωπική επιλογή είτε του κυρίου Πνευματικού είτε κάποιων προϊσταμένων των υπηρεσιών, γιατί έτσι διασφαλίζεται 100% η διαφάνεια. Υπάρχει μια πλήρης σωστή σύνθεση στην Επιτροπή, έχουμε δηλαδή εκπρόσωπο, αυτή είναι η πρότασή μου, από τις τεχνικές υπηρεσίες, από τις οικονομικές υπηρεσίες και αλλού κατά περίπτωση, που διασφαλίζει ότι και οι προδιαγραφές θα είναι σωστές, αλλά και η παραλαβή θα είναι σωστή των διαφόρων προμηθειών ή έργων του Δήμου. Για παράδειγμα, σας λέω ότι σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πάλι βρέθηκε η προμήθεια των τροφίμων για τους απόρους να γίνεται με μία μόνο οικονομική προσφορά και φυσικά εγώ την καταψήφισα, γιατί δεν μπορεί ένα ύψος δαπάνης 2,3 εκατομμύρια ευρώ να δίνεται σε κάποιον μόνο με μία οικονομική προσφορά και έχουν αποκλειστεί άλλες προσφορές λόγω προδιαγραφών. Έγινε από ό,τι έμαθα βέβαια προσφυγή από μια άλλη εταιρεία και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει να τακτοποιηθεί το θέμα και αν θα δικαιωθεί η άλλη εταιρεία. Δείχνει όμως αυτό, όπως και οι άγονοι διαγωνισμοί, ότι δεν λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες του Δήμου. Ένα άλλο θέμα. Πριν αλλάξετε. Εμείς μιλήσαμε με την εταιρεία που ετοιμάζει την προσφυγή, αν δεν ξέρω αν την έχει καταθέσει. Συνεισίωται λίγο ότι πολύ μίλησε για φωτογραφικούς διαγωνισμούς και μάλιστα ο τρόπος που φωτογραφίζει δεν έχει σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, αλλά έχει να κάνει καθαρά και αποκλειστικά με τον κύκλο εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο εξαιρούνται πάρα πολύ μικρότερες εταιρείες που θα θέλαν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν σε συναλλαγή με το Δήμο Κορινθίων. Και ταυτόχρονα ακούσαμε και κάτι εξίσου περίεργο, ότι στην ίδια δημοπρασία μπορεί να υπάρχουν τρόφιμα, νοπά προϊόντα, συσκευασμένα προϊόντα, ρούχα και οδοντόβουρτσες. Είμαι υπέρ του να δίνονται οι προμήθειες του Δήμου και υπάρχουν και λόγοι συγκεκριμένοι γι' αυτό σε κορινθιακές επιχειρήσεις. Και οι κορινθιακές επιχειρήσεις έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, την απόσταση, σε σχέση με άλλες που έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εκείνο που συμβαίνει όμως είναι ότι συχνά έχουμε μία συγκεκριμένη, την ίδια επιχείρηση, να παίρνει πολλές από τις προμήθειες του Δήμου μεγάλου ύψους και να αποκλείονται άλλες εταιρείες λόγω προδιαγραφών, λόγω των όρων της προκήρυξης που γίνονται. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί, θεωρώ πως πρέπει να αποφεύγεται και ζήτησα εγγράφως, μάλιστα το κατεγράφει η θέση μου, ότι οι όροι προκήρυξης στις προμήθειες του Δήμου και ειδικά μεγάλου ύψους να είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν δύο τουλάχιστον κορινθιακές επιχειρήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη θέλει από άλλη περιοχή της Ελλάδος, να δίνουν προσφορές οικονομικές και να περνάνε στην τελική αξιολόγηση. Αυτό δεν το έχει καταφέρει ο Δήμος Κορινθίων και αυτό είναι πολύ κακό και πολλοί λένε, δικαιολογημένα ή όχι δεν ξέρω, ότι είναι φωτογραφικοί διαγωνισμοί. Αυτό θα αποδειχθεί από την προσφυγή, όταν το αποτέλεσμα πάει στην αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει αν είναι φωτογραφικός ο διαγωνισμός ή όχι. Σκοπεύετε εσείς σαν Συμμαχία Πολιτών να βγάλετε στον αέρα αυτές τις προκηρύξεις, να δει και ο κόσμος κατά πόσο ισχύουν αυτά που καταγγέλουν οι άλλοι επιχειρηματίες? Αυτοί που έχουν ένομο συμφέρον, που ακολουθούν τη διαδικασία της προσφυγής κτλ., εκείνο που εμείς θα κάνουμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είναι απλώς να ανακοινώσουμε ποιες επιχειρήσεις έχουν πάρει, ποιες προμήθειες και ποια έργα. Αυτό οφείλει να το γνωρίζει ο πολίτης και αυτό θα το κάνουμε. Και θα ήταν και υποχρέωση, αν θέλετε, και του Δήμου, όπως γίνεται σε άλλες περιοχές, στο τέλος κάθε χρονιάς, μαζί με το λογαριασμό του νερού, εμείς να το κάνουμε ως Δημοτική Αρχή, να δίνουμε έναν απολογισμό πού πηγαίνουν οι προμήθειες, πού πηγαίνουν τα έργα, πού πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία ανταποδοτικά δίνουν οι πολίτες. Είναι ένας σεβασμός
στους πολίτες να τους ενημερώνουμε για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα από τον Δήμο Κορινθίων.